Λοιπόν, κύριε Αγυράκη, χαίρετε, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στον Κάπο του Νέστου. Τι γίνεται τώρα με τις παραγωγές στον Κάπο του Νέστου? Να πούμε τι έχει γίνει καλύτερα. Να πούμε ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή έχουν συγκομιστεί σχεδόν όλα τα καλαμπόκια που είχαν σπαρθεί στον Κάπο του Νέστου, καθώς τώρα συγκομίζονται και οι σόγες. Η Λίανθη ήταν πριν 1,5 με 2 μήνες σχεδόν. Βλέπουμε ότι το σύνολο των παραγωγών έχει συγκομιστεί, όπως και η πράσινη ελιά, η επιτραπέζια τύπου Χαλκιδικής που έχουμε εδώ στα ημιωρινά, στο γιακά, όπως ονομάζουμε εδώ στην περιοχή του Νέστου, καθώς και κάποια αμπέλια. Δυστυχώς για τις μεγάλες καλλιέργειες, για τις εκτακτικές καλλιέργειες, δεν ήταν πολύ καλή χρονιά. Είχαμε πολύ χαμηλές αποδόσεις και οι τιμές, από ό,τι βλέπουμε, δεν είναι και οι καλύτερες. Όχι ότι είναι κακές, αλλά δεν είναι τόσο καλές ώστε να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει στο εισόδημα του παραγωγού από την απώλεια των κιλών, την απώλεια της παραγωγής. Αυτή τη στιγμή γίνεται μία γιορτή, θα λέγαμε, στον κάμπο του Νέστου. Είναι η συγκομιδή του ακτινιδίου. Όλοι σχεδόν οι αγρότες περιμένουν αυτή την περίοδο από την άνοιξη όλο το καλοκαίρι και με την πολύ μεγάλη δυσκολία που είχαμε φέτος λόγω των καιρικών συνθήκων, με αυξημένη θερμοκρασία, παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, ξηροθερμικές συνθήκες, όλες οι καλλιέργειες επηρεάστηκαν. Έτσι έχουν επηρεαστεί φυσικά και τα ακτινίδια που συγκομίζουμε αυτή τη στιγμή. Στα ακτινίδια βλέπουμε μία πτώση που είναι σίγουρα στο 20%, στο σύνολο του κάμπου, όπου είχαμε μεγάλες ζημιές από τον αέρα, από τους ανέμους την άνοιξη αλλά και το καλοκαίρι. Βλέπουμε ότι εκεί το ποσοστό μεγαλώνει ή εκεί μεγαλώνει πάρα πολύ η ποιότητα των φρούτων. Υπάρχει υποβάθμιση των φρούτων λόγω των χτυπημάτων που υπέστησαν από το δυνατό άνεμο. Οπότε πρέπει να διαχειριστούμε και όλα αυτά που έρχονται. Εμπορικά μπορούμε να πούμε ότι είναι μια τέλεια χρονιά για το ακτινίδιο, όπως ήταν και πέρυσι. Πέρυσι είχαμε τιμές γύρω στο ευρώ, λίγο κάτω από το ευρώ. Φέτος βλέπουμε να γίνονται εμπορικές πράξεις από το ελεύθερο εμπόριο πάνω από το ευρώ. Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ θετικό. Μια δύσκολη εποχή γενικότερα και για την παραγωγή, και βλέπουμε ότι υπάρχει και το θέμα βέβαια και της ακρίβειας και στα προϊόντα. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η καλή εικόνα και για το ακτινίδιο. Και οι ελιές ήταν καλά σε τιμή, θα λέγαμε. Δεν ήταν πάρα πολύ καλά όπως πέρυσι, αλλά ήταν ικανοποιητική η τιμή που πήρε ο παραγωγός, αν είχε καλή παραγωγή. Καθώς και στα αμπέλια, τα σταφύλια πληρωθήκαν πολύ ακριβά φέτος. Αυτό δίνει ένα κουράγιο τους παραγωγούς να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλες τις δυσκολίες για την επόμενη καλλιεργητική χρονιά. Το θετικό για τον κάμπο του Νέστου για ακόμη μια χρονιά είναι ότι θα πέσουν πολλά χρήματα. Δίνεται ένα πολύ μεγάλο ποσό από όλα αυτά που από τον κύκλο εργασιών σε ανθρώπους που δουλεύουν αυτή τη στιγμή και συγκομίζουν προϊόντα στους εργάτες γης. Για να συγκομιστούν τα προϊόντα μας, θέλουμε, μόνο δηλαδή για τα ακτινίδια, θέλουμε περίπου 40.000 ημερομίσθια. Καταλαβαίνετε πόσος κόσμος δουλεύει αυτόν τον μήνα ή τις 40 μέρες που θα διαρκέσει. Συγκομιδή και στα συσκευαστήρια που θα δούμε αργότερα. Πολύ σημαντικό, φυσικά, αυτό που λέτε, είναι η ύπαρξη συσκευαστηρίων, είτε από συνεταιρισμούς, είτε από ομάδες παραγωγών, είτε και από ιδιώτες που έχουν επενδύσει στην περιοχή και έχουν δώσει μια πολύ καλή βάση για το ακτινίδιο, και κάνοντας έτσι τον κάμπο του Νέστου, κάνοντας την Καβάλα πρωταγωνιστή όχι μόνο στο πανελλαδικά στο ακτινίδιο, αλλά και παγκόσμια. Πρόσφατα έγινε στην Άρτα το Παγκόσμιο Συνέδριο Ακτινιδίου και είδαμε ότι πραγματικά η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστής στο πράσινο ακτινίδιο. Οι Ιταλοί έχουν στραφεί τα τελευταία χρόνια στο κίτρινο και στο κόκκινο, όπως και η Νέα Ζηλανδία. Οπότε έχουμε αυτή την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουμε στο πράσινο, να έχουμε καλό και ποιοτικό προϊόν, ώστε να διαθέσουμε στην παγκόσμια αγορά με σωστό προϊόν και έτσι να καθιερωθεί στην παγκόσμια αγορά το ελληνικό ακτινίδιο. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Αργυράκη, πάμε λίγο να δούμε όμως γιατί πώς επηρεάστηκαν κάποιες παραγωγές και από άλλες συνθήκες, οι οποίες είναι ακραίες, θα λέγαμε. Όπως, σε παράδειγμα, αυτή τη ευλογιά των εγωπροβάτων. Είχαμε και εκεί σε κάποιες συνέπειες αρνητικές. Αυτή τη στιγμή και στον κάμπο του Νέστου και γενικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
Θράκη, αλλά βλέπουμε έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Δυστυχώς έχουμε την ευλογιά, έχουμε πανόλη στα μικρά μυρικαστικά, οπότε όλα αυτά συνδράμουν πολύ αρνητικά για την κτηνοτροφία και γενικότερα για τη γεωργία, γιατί και εμείς αυτά που παράγουμε είναι ζωοτροφές για τα ζώα. Αν δεν υπάρχουν κοπάδια να τραφούν, τι θα γίνουν οι δικές μας ζωοτροφές? Γεωργία και κτηνοτροφία αλληλένδετη εδώ και αιώνες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ληφθούν τέτοια μέτρα ώστε να γίνει περιορισμός της εξάπλωσης. Δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί κάτι τέτοιο, γιατί βλέπουμε να εξαπλώνεται η πανόλη και η ευλογιά, που η ευλογιά είναι πιο επικίνδυνη σε όλη τη χώρα. Έχουμε μονάδες, κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν σφαγιαστεί τα ζώα και έχουν ταφεί υγειονομικά. Περιμένουμε και εμείς να δούμε αυτό εδώ το δύσκολο θέμα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι και το πώς θα περιοριστεί για να μην έχουμε την εξάπλωση και χάνουμε κοπάδια. Έτσι, σωστά. Και για να το δούμε φυσικά αυτό, θα δούμε, κύριε Αργυράκη, τι θα γίνει. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες. Δεν είναι εύκολο βέβαια. Δυστυχώς έχει εξαπλωθεί όντως πάρα πολύ. Κλείνοντας, πάμε λίγο και στο αρδευτικό θέμα. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση, θυμάμαι, στο παρελθόν και για το αρδευτικό, το νέο αρδευτικό έργο της Ξάνθης. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Το έργο της Ξάνθης προχωράει, όπως το λέγαμε από την αρχή, πριν 2-3 χρόνια λέγαμε ότι θα γίνει, είναι σίγουρο ότι θα γίνει, δεν είμαστε αρνητικοί, ούτε θα προτάξουμε τα στήθη μας μπροστά ώστε να μην γίνει κάποιο έργο. Οι συνάδελφοι στην Ξάνθη πρέπει να αρδεύσουν και αυτοί, έχουν δικαίωμα στην άρδευση. Αυτό που ζητάμε εδώ και χρόνια και λέμε στους φορείς ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουν στη λύση είναι να βρεθεί η λύση για νέο ταμιευτήρα, ώστε να φτάνουν και στα δύο δίκτυα οι ανάγκες για την άρδευση, τα κυβικά για την άρδευση. Θα είναι κρίμα να γίνει ένα έργο πολλών εκατομμυρίων από την πλευρά της Ξάνθης, να υπάρχει το υφιστάμενο δίκτυο εδώ και 50 χρόνια που έχουμε στη μεριά του Νέστου, αλλά και στο Δήμο το Πύρου, που αρδεύουμε τα χωράφια μας, να έχουμε δύο δίκτυα και να μην έχουμε νερό. Φανταστείτε πόσο τραγικό και πόσο δύσκολο θα είναι αυτό για τους καλλιεργητές. Έχουν αναπτυχθεί καλλιέργειες και στο Δήμο Νέστου και στο Δήμο το Πύρου, αλλά και στο Δήμο Ξάνθης, απαιτητικές σε νερό, είναι τα ακτινίδια. Πρέπει να γίνει από τώρα η μελέτη από την περιφέρεια για ένα νέο φράγμα που θα αφορά μόνο την άρδευση. Είχε μελετηθεί κάτι τέτοιο όταν είχε γίνει το φράγμα στο Θησαυρό, ώστε να γίνει στο Τέμενος, στο ύψος του Τεμένους, ένα φράγμα που θα αφορά μόνο την άρδευση, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ μικρό. Θα ζητήσουμε, φυσικά έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο Νέστου, τον κύριο Μιχαηλίδη, στην Αθήνα με τον Υφυπουργό, τον κύριο Σταμενίτη, την ύπαρξη, την προοπτική μάλλον, ενός νέου φραγμάτου, και λέμε ότι να γίνει και να αφορά μόνο άρδευση με 40-50 εκατομμύρια κυβικά νερού, που είναι τα μισά από ό,τι θέλει ο Δήμος Νέστου κατά το ελάχιστο, για να μην έχουμε πρόβλημα στις απαιτητικές καλλιέργειες που φέρνουν και τον πλούτο σε αυτή την περιοχή. Έτσι, και δυστυχώς υπάρχει και φανερό και θέμα λειψιδρίας. Είναι γεγονός αυτό, κύριε Αργυράκη. Έτσι το βλέπουμε. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ η έλλειψη χιονόπτωση στα ορεινά και οι βροχοπτώσεις. Δυστυχώς πέρυσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ενώ παραδοσιακά παίρναμε, φανταστείτε, για να αρδεύσουμε το Δήμο Νέστου και το Δήμο το Πύρου 180 εκατομμύρια κυβικά, πέρυσι αυτά τα στρέμματα αρδεύτηκαν με 70 εκατομμύρια κυβικά. Πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι οι αγρότες προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, γιατί πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά που έχουμε για να μην έχουμε προβλήματα στις καλλιέργειές μας. Έχουμε κάνει αλλαγή ακόμη και στα μπέκ που ποτίζουμε για να κάνουμε οικονομία, κάνουμε εξοικονόμηση υδάτων. Προσπαθούμε και εμείς να βρούμε λύσεις για να έχουμε νερό όλη την αρδευτική περίοδο, όλο το καλοκαίρι. Και πιστεύω ότι με τη βοήθεια της πολιτείας και τη δημιουργία νέων δικτύων και νέων φραγμάτων θα βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το περιμένουμε και το ελπίζουμε. Ναι. Κύριε Αργυράκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά.